Τα είχαν χύμα, τώρα τα έχουν και τσουβαλάτα, δηλώνουν οι επαγγελματίες της εστίασης στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι βλέπουν μέρα με τη μέρα τον κλάδο τους να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και το αύριο να είναι από αβέβαιο έως και ζωφερό. Και αυτό διότι, όπως δηλώνουν, γεμάτοι απόγνωση και απογοήτευση, είχαν εδώ και 2,5 χρόνια την πανδημία, τώρα έχουν να αντιμετωπίσουν και τις δραματικές επιπτώσεις της ακρίβειας στα περισσότερα βασικά αγαθά, όπως φυσικά και του πολέμου στην Ουκρανία. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν η ακρίβεια. Γιατί εδώ και 2,5 χρόνια πανδημίας η εστίαση ήταν αυτή που πλήττεται περισσότερο. Το φωνάζαμε, το λέγαμε ότι θα κλείσουν καταστήματα, θα κλείσουν καταστήματα. Καταστραφήκαν πραγματικά πάρα πολλοί επαγγελματίες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κορονοϊός και ακρίβεια λοιπόν δεν αφήνουν τους καταστηματάρχες της εστίασης να πάρουν βαθιά ανάσα και να δουν επιτέλους τις επιχειρήσεις τους να ορθοποδούν. Αλλά δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες των επαγγελματιών για μια καλή χρονιά με αυξημένους τζίρους. Μάλιστα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο γραμματέας της Ένωσης Εστιατόρων Ψητοπολών και Καφέ Μπάρ της Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Επιτροπίδης, το 50% των επιχειρήσεων εστίασης στην πόλη από τα μέλη της Ένωσης αναγκάστηκαν να κλείσουν, βάζοντας λουκέτο, αφού δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στα δυσβάσταχτα έξοδα και τις υποχρεώσεις. Έχουμε διαπιστώσει ότι στο σύνολο των μελών που ήταν 1.400 στην Θεσσαλονίκη μετά από την εκαθάριση Μητρόπου κάναμε, μείναν γύρω στα 700, άρα το 50% των μελών μας έχει κλείσει. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πάνω από 1.000 τουλάχιστον τα καταστήματα στη Θεσσαλονίκη τα οποία έχουν βάλει λουκέτο. Από αυτά το 80% έχουν αλλάξει χέρια. Δεν πάβει βέβαια να πούμε ότι οι 1.000 καταστηματάκια τουλάχιστον έχουν καταστραφεί. Παράλληλα, όλο αυτό το διάστημα, περίπου 500 επιχειρήσεις έχουν αλλάξει χέρια, με τον κύριο Επιτροπίδη να τονίζει πως δεν είναι όλοι μέλη της Ένωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να υπολογιστεί το γεγονός ότι στο διάστημα της πανδημίας έχουν υποστεί μεταβολές τουλάχιστον 1.000 επιχειρήσεις στη συμπρωτεύουσα. Έχουν αλλάξει χέρια. Τα μαγαζιά τα βλέπουμε, υφίστανται τα μαγαζιά, αλλά και άλλα 200 περίπου από αυτούς που γνωρίζουμε, ας πούμε. Άλλα 200 περίπου έχουν μαζέψει τα ψυγεία, τις καρέκλες, τα πάντα και τα έχουν πάει στις αποθήκες. Την ίδια ώρα, τα καταστήματα εστίασης συνεχίζουν να στενάζουν υπό το βάρος των συνεχόμενων αυξήσεων στα είδη πρώτης ανάγκης, με τον κύριο Επιτροπίδη να σημειώνει ότι ο κόσμος δεν επιλέγει πλέον να βγει προκειμένου να κρατήσει χρήματα για τους λογαριασμούς και τα απολύτως απαραίτητα, ενώ ακόμη και όταν αποφασίσει να κάνει τη βόλτα του, δεν προχωρά σε μεγάλη κατανάλωση. Και όσοι βγαίνουν έχουν χαμηλή κατανάλωση. Ένα τραπέζι, όταν δύο άτομα, ένα τραπέζι ήταν στα 30 ευρώ, τώρα κατέβηκε και στα 20. Προσπαθούν όλοι τουλάχιστον έστω να βγουν μια βόλτα, έστω και με λίγα πραγματάκια, τουλάχιστον να βγουν να ξεσκάσουν από τα σπίτια τους. Από την άλλη πλευρά, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης περιμένουν ουσιαστικά μέτρα από την κυβέρνηση, ειδικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τη ρήτρα αναπροσαρμογής στον τομέα των τιμολογίων του ρεύματος. Περιμένουμε τη ρήτρα αναπροσαρμογής που μας τάξανε να δούμε, γιατί και αυτή είναι τη δούμε στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Όπως περιμέναμε να δούμε και όταν μας λέγανε τον Ιανουάριο ότι μας επιδοτούν το 50% του αυξημένου κόστους και το αποτέλεσμα είδαμε στα 1.000 ευρώ ήταν 65 ευρώ μας βοηθήσανε. Ψίχουλα, σταγόνα στον ωκεανό. Ναι, περιμένουμε να δούμε λίγο τις εξελίξεις. Βέβαια, κανένας δεν θέλει να υπάρχει πόλεμος, αλλά και αυτή η ακρίβεια είναι παγκόσμια, δεν είναι κάτι το οποίο είναι κάτι δικό μας στην Ελλάδα. Πάντως, όπως επισημαίνει με νόημα ο κύριος Επιτροπίδης, εκτός από τα λουκέτα, καθημερινά βλέπουμε να ανοίγουν καταστήματα στο χώρο της εστίασης, καθώς πολλοί θεωρούν ότι μπορούν να τα καταφέρουν και να βγάλουν αρκετά χρήματα. Ωστόσο, δυστυχώς, στην πορεία συνειδητοποιούν ότι οι αρχικές τους εκτιμήσεις ήταν λαθασμένες και μπαίνουν και εκείνοι σε ένα δύσβατο μονοπάτι. Ανοίγουν επαγγελματίες, ανοίγουν καταστήματα εστίασης. Συνεχώς, ειδικά αυτά τα καφέ, τα take away, όλοι το ρίχνουν εκεί πέρα νομίζοντας ότι θα βγάλουν τα λεφτά. Με αποτέλεσμα καταστρέφονται και αυτοί οι ίδιοι. Όπως και να έχει, ο κλάδος της εστίασης δέχεται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα το ένα χαστούκι μετά το άλλο. Και κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά τι θα γίνει στο άμεσο μέλλον, με τους επαγγελματίες του κλάδου να κρατούν μικρό καλάθι και να τηρούν στάση αναμονής, περιμένοντας τις εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα.